Πείτε μου σας παρακαλώ καταρχήν, γιατί οι μη γνωρίζοντες και οι μη επαείοντες, παρότι από αυτή εδώ τη συχνότητα χρόνια ασχολούμαστε με το μεγάλο εθνικό θέμα, δεν αντιλαμβάνονται πώς ακριβώς λειτουργούν αυτά. Τελικώς τι γινεύει, γιατί μετήχατε στην ομάδα διαπραγματεύσης, τι συνέβη? Ναι, καταρχάς και θα γίνει να σας πω ότι στη Γενέβη πήγα όχι μέρος της διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά ως μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο ασχολείται με θέματα ασφάλειας. Ναι. Είχαμε εκεί επαφές με όλες τις αντιπροσωπείες, κάναμε ενημέρωση όλων των αντιπροσωπιών που ήταν εκεί. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με μόνιμες αντιπροσωπείες τρίτων κρατών στη Γενέβη. Και γενικά ήταν μια πολύ παραγωγική εβδομάδα από πλευράς επαφών και ενημέρωσης. Πριν όμως δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τελικό αποτέλεσμα της διάσκεψης. Η οποία, μια διάσκεψη η οποία έγινε, νομίζω, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να γίνει. Ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε την 1η Δεκεμβρίου του 2016 μεταξύ του κ. Αναστασιάδη και του κυρίου Ακιντζή, για να γίνει αυτή η διάσκεψη, με μια προσδοκία ότι αυτή θα έφερνε το τέλος της διαπραγμάτευσης και μια συμφωνία για το Κυπριακό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά αντίθετα είδαμε ότι σε όλα τα θέματα της διαπραγμάτευσης, τα λεγόμενα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό, να παρατηρούνται επιπλέον διαφορές και αηφύρωτο χάσμα σε κάποια ζητήματα. Και στο ζήτημα της ασφάλειας αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχε καμία προετοιμασία και ότι οι αντιπροσωπείες μετέβησαν εκεί χωρίς την ουσία να είχαν κάνει μια προπαρασκευή. Φάνηκε όμως ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε έτοιμη μια συγκεκριμένη πρόταση. Δυστυχώς όμως ο κύριος Τσαβούσογλου από την πλευρά της Τουρκίας είχε ήδη προγραμματίσει την αναχώρησή του την επόμενη της διάσκεψη, την επόμενη της 12ης, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη είχαν πρόγραμμα για να συνεχιστεί η διάσκεψη και τη 13η Ιανουαρίου μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Εν τούτης ο κύριος Τσαβούσογλου είχε φύγει άρον-άρον και δεν έμεινε εκεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δοθούν οι απαραίτητες πολιτικές οδηγίες στους τεχνοκράτες, οι οποίοι συναντιόνται σήμερα μέχρι και τις 20 του Γενάρη για να προσπαθήσουν να καταλάβουν το πώς θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Άρα μου λέτε πρακτικά ότι στο Μον Πελεράν αυτό συζητιέται από σήμερα? Ναι, στο Μον Πελεράν σήμερα υπάρχουν αντιπροσωπείες εκάστου κράτους το οποίο συμμετέχει στη διάσκεψη, που είναι και κάπως περίεργη η σύνθεση της διάσκεψης. Σίγουρα συμμετέχουν τρία κράτη, η Βρετανία, η Τουρκία και η Ελλάδα, και από πλευράς Κύπρου η σύνθεση είναι σε επίπεδο των κοινοτήτων, δηλαδή ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, παρόλο που η αναθεώρηση συνθηκών προνοεί την παρουσία εκεί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, κύριε Κέντα, γιατί για σας είναι απλά, αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι. Υπονοείτε, λέτε ευθέως δηλαδή ότι στην ουσία σε αυτές τις συζητήσεις τώρα των τεχνικών κλιμακίων πάλι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, όπως το είδαμε στη Γενέβη που υπήρχαν οι αυτοεξοχώτες, αλλά πάντως Κυπριακή Δημοκρατία μόνο με την προφορική δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη βλέπαμε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα? Και μια προφορική δήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Κοιτάξτε, εδώ ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λένε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι παρούσα. Στα κείμενα τα οποία εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη για να ενημερώσουν για την πρόσκληση καταρχάς η οποία έγινε για τη διάσκεψη και για να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα, αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει. Επομένως, ο καθένας και η κάθε μία που μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και τα συμπεράσματά της για το τι συμβαίνει επακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αφήνονται σε ένα πλαίσιο του τι λέει ο καθένας. Διότι στο τέλος της ημέρας, εάν προκύψει μια συμφωνία ή και ακόμα δεν προκύψει μια συμφωνία, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εξέλιξη, δηλαδή μια εξέλιξη η οποία αφήνει κάποιες ασάφειες, δημιουργεί και θα αφήσει πίσω της κάποια υπόλοιπα, τα οποία θα συναντήσουν οι Κύπροι ενδεχομένως στο μέλλον.
επειδή όπως μας είπατε εσείς και το επαναδιατυπώνω, είδατε στα πλαίσια του προγράμματος αυτού όλες σχεδόν τις ομάδες διαπραγμάτευσης και άλλους παίκτες αυτής της ιστορίας. Το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι η Γενέβη στην ουσία είναι ναυάγιο ασχέτως πώς την εμφανίζουμε και το ότι γίνεται από σήμερα απλά είναι μια διέξοδο σε χαμηλότερα κλιμάκια για να λέμε ότι συζητάμε, ή αν ανεξάρτητα από το ότι η Τουρκία δεν έχει καμία διάθεση να κάνει ένα βήμα και για ποιο λόγο λένε πολλοί να το κάνει, εμείς ούτως ή άλλως, έστω και μέσα από το τυπικό, έχουμε προβεί σε υποχωρήσεις. Ναι, να σας πω. Στη Γενέβη, όπως έχω πει, η διάσκεψη της Γενέβης, όπως έχω πει, ας πούμε, θέση μου, δεν χρειαζόταν να γίνει. Ήταν μια βεβαιασμένη ενέργεια και αχρίαστη. Τη Γενέβη διαπιστώθηκε και ενώ ότι υπάρχει χάσμα απόψεων σε αρκετά ζητήματα του Κυπριακού και ότι δεν υπήρχε ούτε ένα συμφωνημένο σημείο κίνησης για ζητήματα ασφάλειας. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, η Γενέβη οδήγησε σε έναν αδιέξοδο το οποίο προσπαθούν να διαχειριστούν τα Ηνωμένα Έθνη μέσω αυτής της διαδικασίας των τεχνικών επιτροπών. Και βεβαίως για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα αυτά γίνονται διότι περιμένουν όλοι τον κύριο Ερντογάν να ολοκληρώσει τις διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Και εδώ υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στην Τουρκία και αναθεωρηθεί το σύνταγμα και ο κύριος Ερντογάν ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του, τότε θα εμφανιστεί πιο, αν θέλετε, πιο διαλλακτικός για να προχωρήσει σε ένα συμβασμό στην Κύπρο. Υπάρχει όμως και το άλλο σενάριο, το οποίο λέει ότι ο κύριος Ερντογάν έχει ήδη συγκεντρώσει γύρω του όλες τις εξουσίες του κράτους και αυτή η διαδικασία να θεωρήσει συντάγματος θα είναι στην ουσία μια διαδικαστική διαδικασία η οποία θα φέρει έναν αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε ήδη μπροστά μας και ότι ο κ. Ερντογάν θα αποστρασινθεί ακόμη περισσότερο μετά που θα πάρει και πρακτικά και νομικά, αν θέλετε, όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Εγώ ακόμα να πιστεύω ότι ο δεύτερος σενάριο θα εκκληρωθεί, δηλαδή θα δούμε έναν Ερντογάν ακόμη πιο επιθετικό και διεκδικητικό και θα διαψευστούν ακόμα μια φορά όλοι όσοι πίστευαν από τότε που επικράτησε ο κ. Ερντογάν στην Τουρκία ότι κάτι έχει αλλάξει, ότι η Τουρκία έχει συμφέρον να υποχωρήσει και ούτω καθεξής. Και καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μια καθαρή εικόνα για το που βρίσκουν τα πράγματα. Νομίζω ότι οι περισσότερες των ψευδεστήσεων βρίσκονται κυρίως στην κυπριακή κυβέρνηση, στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Κυρίως, οι οποίοι περιμένουν ότι ο Ερντογάν θα δει το κίνητρο του φυσικού αερίου και αυτό το κίνητρο θα επαρκέσει για να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρακτική ένδειξη για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια πρακτική ένδειξη η οποία να μας βοηθά να υπολογίσουμε ή να υποθέσουμε ότι θα μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα έχει πιθανότητες να γίνει αποδεκτή σε δημοψήφισμα. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εάν θα πάμε σε ένα ακόμη δημοψήφισμα το οποίο γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια ζητήματα μπορεί να αποδεχτεί ο κόσμος και ποια ζητήματα δεν μπορεί να αποδεχτεί. Φερρυπίν, κύριε Κέντα, το ζήτημα της εκπεριτροπής Προεδρίας δεν είναι ένα απλό θέμα. Δεν είναι τυπικό θέμα. Σωστά, σωστά το αντιλαμβάνομαι. Σωστά. Να σας πω για την εκπεριτροπή. Η εκπεριτροπής Προεδρία ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ του κυρίου Χριστόφια και του κυρίου Ταλάτ στον προηγούμενο γύρο των συνομιλιών και την οποία ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να εκλεγεί στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε απαρνηθεί, είχε απορρίψει μία από τις προτάσεις που είχαν απορριφθεί. Η άλλη σημαντική πρόταση η οποία είχε απορρίψει ο κ. Αναστασιάδης προκειμένου να πείσει τον κόσμο να ψηφίσει να γίνει πρόεδρος ήταν να δοθούν τα δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες πολίτες στην Κύπρο να δοθούν και στους Τούρκους πολίτες, όχι στους Τουρκοκύπρους, αλλά στους Τούρκους εκ Τουρκίας. Αυτά δύο τα απέρριψε. Αυτά τα δύο και πολλά άλλα τα ζητούν τώρα οι Τούρκοι και στην δήλωσή του, στην διάσκεψη, ένα χτίρια δήλωσή του, τη διάσκεψη ο κ. Τσαβούσογλου, τα είχε ζητήσει αυτά. Τα είχε ζητήσει με σαφή και καθαρό τρόπο. Τώρα, η εκπεριστροφή της Προεδρία τέθηκε από τον κ. Ακκιντζή
την πρώτη μέρα της διάσκεψης, την 9η Ιανουαρίου, στην πρώτη συνεδρίαση, ως προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδος στο ζήτημα της διακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, οι Τουρκοκύπροι θέλουν να εναλλάσσεται την προεδρία του Κυπριακού κράτους ένας Τουρκοκύπρος και ένας Ελληνοκύπρος πρόεδρος, προκειμένου αυτόν να σηματοδοτήσει αυτόν που επιδιώκουν και το ονομάζουν πολιτική ισότητα και αποτελεσματική συμμετοχή. Επιπλέον, οι Τουρκοκύπροι ζήτησαν στη Γενέβη αριθμητική εξίσωση σε όλα, αριθμητική ίση δηλαδή συμμετοχή, σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα του κράτους. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτό που ζητούν οι Τουρκοκύπροι είναι να έχουν όχι μόνο ίση αλλά και ισότιμη, αλλά να έχουν και το δικαίωμα να μπλοκάρουν ή να το πω διαφορετικά, χωρίς την δική του συγκατάσταση να μπορεί το κράτος να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Δηλαδή, χωρίς την κατάθεση της Τουρκίας, τώρα για να μην κρυβόμαστε, αυτό όμως δεν έχει σχέση με δημοκρατικό σύστημα πουθενά στον πλανήτη. Με συγχωρείτε. Είναι άλλο η ισοτιμία δικαιωμάτων πολιτικών κτλ. Κτλ. Και είναι άλλο στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας να εξισούνται το 18%, με συγχωρείτε δηλαδή, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, έτσι, με το 82. Θέλω να μου πείτε το εξής. Υπό αυτές τις συνθήκες, κύριε Κέντα, μήπως τελικά αυτό που έχει επιτευχθεί εντός εισαγωγικών στη Γενέβη είναι η πλήρης αποδιεθνοποίηση του ζητήματος που πρωτίστως θα έπρεπε να είναι εισβολής και κατοχής απέναντι σε μια κρατική οντότητα διεθνώς αναγνωρισμένη, τη μόνη, την Κυπριακή Δημοκρατία, και η επιστροφή σε συνθήκες και καταστάσεις, αν θέλετε, και προδιεθνών συμφωνιών για την Κύπρο του 60 και του 50. Και υπό αυτή την έννοια, τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε συνολικά και να κλείσουμε έτσι. Μήπως και η ελληνική κυβέρνηση, που σωστά λέτε ότι έχει αντιληφθεί, μάλλον περισσότερο δεν έχει ψευδεστήσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, θα έπρεπε να τραβήξει περισσότερο το φρένο, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να κάτσω σε ένα τραπέζι όπου δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία? Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς, το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να έρθει εύκολα. Δηλαδή, τα κράτη δεν αποαναγνωρίζονται εκτός εάν προχωρήσουν σε αυτοκατάργηση. Σε αυτοχειρία. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μόνο με την υπογραφή, με την υπογραφή κάποιου μπορεί να υπάρξει αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπάρχει, θα μετεξελιχθεί ή θα δημιουργηθεί ένα νέο κράτος. Αυτά είναι άλλου είδους ζητήματα, τα οποία είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν είναι της παρουσίας. Αυτό που θέλω να πω είναι σχετικά με την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο κ. Κοντζιάς το λέει ξεκάθαρα σε κάθε ευκαιρία που δίνεται στις συνεντεύξεις. Και να σας πω έτσι ένα στιγμιότυπο, διότι ήμουν παρόν, όταν μπήκε στο ξενοχείο, στο Intercontinental, ο κ. Κοντζιάς το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου, σε μια σύντομη συζήτηση που είχε εκεί με Κύπρους πολιτικούς, είπε με έμφαση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η άφηση κατοχής της Κύπρου. Και αυτό βεβαίως παραπέμπει στο ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι να τα βρουν οι κοινότητες μεταξύ τους, αλλά να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να απομακρύνει την Τουρκία από την Κύπρο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, η Τουρκία εδώ και μερικά χρόνια άρχισε να εξισλαμίζει τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Έχουν χτιστεί δεκάδες τζαμιά. Έχουν σταλεί από την Τουρκία ημάμιδες. Έχουν οργανωθεί σχολές μελέτης του Κορανίου και ούτω καθεξής. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια επιδίωξε και κατοχυρώθηκαν όλες οι μεγάλες προσφορές έργων σε τουρκικές εταιρείες. Έχει διορίσει εν κάθε τους της σε όλα τα νευραλγικά πόστα στο κατοχικό καθεστώς. Και μόλις χθες είχε στείλει μια ομάδα από την Τουρκία, η οποία έκανε με συνοπτικές διαδικασίες συλλήψεις στα κατεχόμενα. Και τους είχε στείλει στην Τουρκία χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε εξήγηση. Και αυτό το οποίο ανησυχεί για τους Τουρκοκύπρους, και αυτό θέλω να σας πω, ότι οι Τουρκοκύπροι ανησυχούν ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια λύση των Κυπριακών, η Τουρκία θα συνεχίσει να παρεμβαίνει. Και αυτή είναι μια κοινή ανησυχία και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Και ενώ δεν το κατανοούμε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ουσία του προβλήματος. Και τέλος, αφού με ρωτήσατε για το ζήτημα αυτό, η Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη διαδικασία.
Όπως ξέρετε, η συμφωνία του δείπνου της 1ης Δεκεμβρίου είχε γίνει χωρίς να ενημερωθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντίθετα, να σου πω, στο Μον Πελεράν, όπου έγινε η συζήτηση, είχε ο κ. Αναστασιάδης προτίμηση τον κ. Κιντζή από τότε μια ημερομηνία για διεθνή διάσκεψη. Και όταν ρωτήθηκε εκ των υστέρων ο κ. Τσίπρας, είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ. Όπως επίσης και όταν ρωτήθηκε το ΑΚΕΛ, το κόμμα της Αντιβουλίας, όπου στηρίζει τον κ. Αναστασιάδη, είπε ότι ούτε εγώ συμφωνώ σε αυτήν την διάσκεψη. Και ο κ. Αναστασιάδη επέστρεψε στο τραπέζι των συνομιλιών και οδήγησε με κάποιες κινήσεις οι οποίες είχε κάνει την συζήτηση εκεί σε έναν οριακό σημείο και διακόπηκε. Και όταν επέστρεψε στη Λευκοσία, του είχαν πει κάποιοι ότι αφού έκανε αυτό το λάθος, τώρα θα πρέπει να κάνει μια υποχώρηση για να επιστρέψει στις συνομιλίες. Και δυστυχώς επέλεξε να κάνει αυτή την υποχώρηση της διάσκεψης χωρίς να ενημερώσει κανένα. Ούτε εκτός στενή του συνεργάτες δεν ήταν ενήμεροι το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου προς το πρωινό ώρες της 4ης Δεκεμβρίου του 2016, όταν έκλεινε εκείνη η συμφωνία. Και το πρωί υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρεθεί προτετελεσμένων και καταλαβαίνετε ότι εάν η Ελλάδα έλεγε ότι εγώ δεν πάω στη διάσκεψη, θα δημιουργεί το πρόβλημα και θα μεταδίδονταν οι ευθύνες της Τουρκίας στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν λάθος, δεδομένου ότι ο κύριος Ερντογάν προέτρεξε αμέσως μετά τη συμφωνία, την επομένη αμέσως, να πει ότι εγώ θα πάω στη διάσκεψη. Και τελικά φυσικά δεν εμφανίστηκε. Ο μόνος που δεν ήταν έτοιμος να πάει σε αυτήν, σωστά το λέτε, δήλωνε ότι εγώ θα πάω. Κλείνοντας, κύριε Κέντα, άρα βρίσκεται ότι υπάρχει ένα θέμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά από κάποιους που επιχειρούν να συντηρήσουν ένα κλίμα προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, κοιτάξτε, έχει γίνει μια μεθοδευμένη προσπάθεια, ατυχώς, μια μεθοδευμένη προσπάθεια προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες οι οποίες δεν υπάρχουν στον κύριο Κοτζά. Και αυτό έγινε λόγω ενός περιστατικού, το οποίο ίσως αξίζει να ακούσουν οι ακροατές σας. Εκεί όταν γινόταν την 12η Ιανουαρίου, γινόταν μια συζήτηση ανάμεσα στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Βρετανία μαζί με το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, μια έτσι προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές και να συμφωνήσουν σε μια διαδικασία, υπήρξε εκεί ένα πρόβλημα, διότι έκανε μια επίθεση ο κύριος Τσαβούσογλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγουμένως και του είχε απαντήσει ο κύριος Γιούνκερ και το κλίμα είχε φορτιστεί. Είχε φορτιστεί. Λοιπόν, και είχε γίνει εκεί μια συζήτηση για ημερομηνίες και ο κύριος Κοτζάς πρότεινε την 23η Ιανουαρίου για τις τεχνικές επιτροπές, αφού ο κύριος Τσαβούσογλου του είπε: εγώ φεύγω απόψε και δεν μπορώ να συνεχίσω. Και ο κύριος Κοτζάς είπε: δεν μπορούμε να αρχίσουμε συζήτηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο, δεν υπάρχουν πολιτικές οδηγίες. Άρα ο κύριος Τσαβούσογλου δημιούργησε το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, μιλώντας off the record σε κάποιους δημοσιογράφους, ο κύριος Κοτζάς του είπε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθούν υπουργοί εξωτερικών ξανά τις 23 Ιανουαρίου. Και τους είπαν ότι αυτό το ζήτημα είναι υποσυζήτηση. Αυτό μεταφέρθηκε με λασσασμένον τρόπο, υπομορφή σπασμένου τηλεφώνου από τον ένα στον άλλον, με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποιος εκκρεμισμός μεταξύ ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι μίλησαν με δημοσιογράφους, και κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν μία κόντρα με τον κύριο Κοτζά, είχαν γράψει κάποια πράγματα, τα οποία δεν εσταθούσαν και προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει εδώ στη Λευκοσία αρκετές μετρήσεις κοινή γνώμη για τη στάση του κυρίου Κοτζά, για τη γενικά της Ελλάδας, και όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν και οι οποίες συμφωνώ με τον κύριο Μωτσιά έχουν ως στόχο να υποσκάψουν την ουσιαστική θέση της Ελλάδας και τερματισμό των εγγυήσεων και απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπάρχουν τουρκικές εγγυήσεις και τουρκικά στρατευμάτα μετά τη λύση. Αυτό είναι ο στόχος λοιπόν. Και ρωτήθηκε ο κόσμος τι πιστεύει για τη στάση της Ελλάδας. Και πρέπει να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, πέραν από το 80% των Ελληνοκυπρίων, θεωρούν ότι η στάση της Ελλάδας είναι πολύ θετική και πολύ παραγωγική, και αντίθετα θεωρούν ότι η Τουρκία έχει μια αντιπαραγωγική θέση. Επομένως, όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν
γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, πέφτουν στο κενό, και ότι όπως ξέρετε πολύ καλά, στο τέλος της ημέρας η αλήθεια επιπλέει.